Στη Λέσβο διοργανώνονται και φέτος 28η Αγιοπελαγίτικοι Αγώνες Θήβου. Αυτό το Σαββατοκύριακο με τη συμμετοχή περίπου 600 αθλητών. Τους αγώνες υποστηρίζουν οι περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και ο Δήμος Λέσβου και θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Στάδιο Καλονής Κώστας Κεντέρης. Η τελετή έναρξη των αγώνων είναι το Σάββατο αύριο στις 4 το απόγευμα. Οι Αγιοπελαγίτικοι Αγώνες Θήβου αποτελούν έναν καταξιωμένο θεσμό για τον κλασικό αθλητισμό στη χώρα μας και συμβάλλουν σημαντικά αφενός στην ανάδειξη νέων αθλητών και αθλητριών και αφετέρου στη δημιουργία σημαντικών αθλητικών υποδομών στα νησιά του Αιγαίου. Από την ΚΟ θα συμμετέχουν 30 αθλητές, 23 από το Γυμναστικό Σύλλογο Έβδομο, 3 από το Σβουρένιο ΚΔΑΠ ΜΕΑ και 4 από το Αθλητικό Σύλλογο Ιπποκράτης. Οι αθλητές και εκπρόσωποι των αθλητικών σωματείων που συνοδεύουν τους αθλητές αναχώρησαν σήμερα από το λιμάνι της ΚΟ και δήλωσαν στην κάμερα της Δημοτικής Τηλεόρασης αισιόδοξοι για την καλή παρουσία στους αγώνες και φυσικά ο στόχος η κατάκτηση μεταλλίων. Ο Έβδομος συμμετέχει με 24 μελή αποστολή. Αποτελείται από 19 αθλητές και αθλήτριες όλων των κατηγοριών, παμπέδες Β, Α, παιδες, κορασίδες, νέες, νέους, δύο προπονητές και δύο συνόδους. Τι προσδοκάτε από αυτούς τους αγώνες και ποιοι στηρίζουν την προσπάθεια αυτή? Είναι η περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, ο ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου με τον ΣΕΓΑΣ τον κεντρικό. Θα πάμε εκεί με τις καλύτερες προϋποθέσεις, προπονητικές και προσδοκίες και τις αθλητικές. Και ευελπιστούμε στο καλύτερο. Είναι μια γιορτή του Δωδεκανησιακού Αθλητισμού, του Αιγαιοπελαγίτικου μάλλον. Θα συνευρεθούν εκεί τα σωματεία από το Δωδεκάνησο, τις Κυκλάδες στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι πολύ μεγάλη, μια πολύ μεγάλη διοργάνωση με αθλητές όχι μόνο του Δωδεκανήσου αλλά και, και των Κυκλάδων. Έτσι, είναι πολύ μεγάλη. Η συμμετοχή είναι περί των 600 αθλητών. Γιατί έχει πάρα πολλά σωματεία, είναι γύρω στα 35 σωματεία από όλο το Αιγαίο. Γίνεται κάθε χρόνο σε διαφορετική περιοχή. Του χρόνου θα γίνει στα Δωδεκάνησα. Έχω την εντύπωση ότι η ΚΟΣ είναι στο σχεδιασμό των καινούριων Αιγαιοπελαγίτικων. Θα πάμε εκεί. Εμείς κάθε χρόνο, ο Έβδαμος τα τελευταία χρόνια έχει μια ανωδική πορεία. Θα διεκδικήσουμε τις πρώτες θέσεις. Πάμε με προσδοκίες να αποκτήσουμε πολλά μετάλλια και εμπειρίες στα παιδιά τα καινούρια, για να έρθουν πίσω, να γεμίσουν τις μπαταρίες και να ξεκινήσει μια χρονιά δύσκολη με πολλές προσδοκίες για τα διασυλλογικά και τα πανελλήνια. Εμείς ευχηθούμε κάθε επιτυχία φυσικά σε όλα τα παιδιά. Και εμείς ευχαριστούμε και σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν. Το Σβουρένιο τα τελευταία χρόνια δεν λείπει από κάθε αθλητική διοργάνωση. Μετά τα Special Olympics λοιπόν στο Λουτράκι, σειρά έχουν οι Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες Θήβου. Μια μεγάλη διοργάνωση για το Αιγαίο, όπως είπε ο κ. Χατζηνικολάου, περί 600 αθλητών και μαζί με αυτά, γιατί οι Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες καλλιεργούν και την ένταξη των ατόμων με αναπηρία, την ενσωμάτωση. Χρόνια περιλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους τα αγωνίσματα των ΑΜΕΑ και αυτή είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία των διοργανωτών. Το Σβουρένιο συμμετέχει με τρεις αθλητές, την Ελπίδα την Ποντέ, τον Άγγελο τον Φιλίππου και τον Βενέρη τον Δημήτρη. Πηγαίνουμε για μια καλή συμμετοχή και από εκεί να περάσουμε καλά, μια σπουδαία εμπειρία για τα παιδιά, μακριά από το σπίτι τους 4 μέρες. Ποιος στηρίζει την προσπάθειά σας αυτή στο να συμμετάσχετε? Η προσπάθειά μας στηρίζεται εξ ολοκλήρου από την κοινοφελή επιχείρηση, γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Π. Αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω και το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σβουρένιου ΚΔΑΠ ΜΕΑ, τον πρόεδρο και όλα τα μέλη για τη στήριξή τους ώστε να συμμετέχουμε στο ταξίδι. Να μας πούνε εδώ και τα μικρά παιδιά, οι μικροί αθλητές, έτσι. Εσύ σε ποιο άθλημα θα συμμετάσχεις? Τρέξιμο. Τρέξιμο. Ναι. Τι θέλεις, τι πιστεύεις και τι συμμετέχεις? Θες να διεκδικήσεις ένα μετάλλιο? Ναι. Ναι. Πιστεύεις ότι θα κερδίσεις? Ναι. Ναι. Εσύ Δημήτρη, πού θα συμμετάσχεις? Σε ποιο άθλημα? Στο αθλητισμό. Στο τρέξιμο, είσαι καλός στο τρέξιμο? Ναι, μετεβολέ. Ναι, στα πόσα, στα 100 μέτρα ή να τρέχεις? Ένα λεπτό. Ναι. Ναι. Τι θέλεις, θες να πάρεις μετάλλιο και εσύ και οι φίλοι σου? Ναι, από πάτα. Θα πάρεις, εσύ τι λες, θα το καταφέρεις? Ναι. Εσύ? Εγώ αγωνίζω στο τρέξιμο. Μπράβο. 100. Στα 100? Ναι. Τι λες, θα κερδίσουμε τα μετάλλια εμείς, εδώ οι κόοι? Ναι. Ναι, ναι. Είσαι δηλαδή αισιόδοξη? Ναι. Ωραία. Και τι εύχεσαι σε όλα τα παιδιά? Αυτά. Καλή επιτυχία, ναι. Έτσι. Και να γυρίσουμε οικός με πολλά πολλά μετάλλια. Ναι, με πολλά μετάλλια. Ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Αθλητές και του Ιπποκράτη συμμετέχουν στους Αιγαιοπελαγίτικους. Θα μα πείτε με πόσα άτομα? Με τρία άτομα. Με τρία παιδιά. Όχι, τέσσερα. Τέσσερα παιδιά. Άτομα, τέσσερα. Ναι. Σε ποια αθλήματα θα συμμετέχουν? Στα 150, 300 και. Σφαίρα και δίσκο. Είναι προετοιμασμένα τα παιδιά? Ποια είναι η στόχευση της ομάδας? Η πρώτη πεντάδα.
Πρώτη πεντάδα, είστε αισιόδοξοι, δηλαδή ότι θα τα καταφέρουν τα παιδιά. Τα παιδιά, κάθε ένας να είναι στην πρώτη πεντάδα. Πιστεύετε ότι έτσι όλη αυτή η διοργάνωση, μια και είναι μια γιορτή του αθλητισμού, δίνει τα μηνύματα έτσι στα παιδιά να συμμετάσχουν και να προσπαθούν για το καλύτερο? Ναι, βέβαια, βέβαια. Το καλύτερο, και το αθλητισμός είναι υγεία και απ' όλα. Απλά τα παιδιά φεύγουν από άλλα διάφορα πράγματα, όπως είναι ναρκωτικά και καπνίζουν τσιγάρα και αυτά. Όσο περισσότερα παιδάκια μπορούν να ασχολούνται και να τέλουν, να έρχονται και να κάνουν το αθλητισμό.